χωρίς βέβαια τη βοήθεια φίλων, χορηγών, των τοπικών φορέων, των όλων εσάς, των δημοσιογράφων που είναι εδώ δίπλα σε κάθε μας βήμα, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τίποτα. Σας ευχαριστούμε από καρδιά, σε εκφράζω το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι μια μακρά πορεία, πρόσφατα τελειώνει, συμπληρώσαμε και 30 χρόνια. 2 Φεβρουαρίου 2014, οι Μορμόγεροι προσκαλούνται από τον Σύλλογο Ποντίων, Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας Έξινος Πόντος, στην παρουσίαση του βιβλίου του συμποριανού μας, του Τέλη του Κελεσίδη, Ιδού Ηρωδότη μας. Όπου εκεί παρουσιάστηκαν χωροί, τραγούδια του τόπου και οι Μορμόγεροι δώσαν το δικό τους στίγμα. Εννοείται πως κάθε χρόνο έτσι και το 2014 στην επέτειο ο Σύλλογος με την Ιαωρέα του κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των ηρώων μας και παρέλασε τόσο στην πλατεία της Φρυντορίας όσο και στην Κομωτινή. Και ακολουθούν πολύ κοντά, έρχεται το Πάσχα, τα κερκένια και τα κάλαντα των Βαΐων. Αφού από το Σάββατο που λαζάμε λίγο κυρίες του Φρυντορίου γιατί μας ανοιάζει μια χρονιά τα κερκένια, τα παιδιά του Συλλόγου την άλλη μέρα, στις 13 Απριλίου, τα βλέπετε, με τα καλαμπάκια τους στολισμένα με τα βάγια που πήραν από την Εκκλησία, σάλουν τα κάλαντα των Βαΐων. Τις καθιερωμένες, απομαχίες, περισσότεροι από εσάς εδώ ήσασταν και τις γνωρίζετε πια, με πολύ πάθος, με πολύ έτσι, διάθεση και παλμό και με μια επιτροπή η οποία έλεξε τα αυγά, έγιναν οι αυγομαχίες. Να την νικητές, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αυγομάχους, σε αυτούς τους ανθρώπους που χρόνια τώρα κρατούν ψηλά το πάθος για τις αυγομαχίες και το μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Και να ευχαριστήσω για αυτή τους την στήριξη. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπάρξουν αυγομαχίες. Και πάμε στις έλατες περιφερειακές αυγομαχίες, τις οποίες διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης της Παπουδιακής, που φέτος γίνανε στο μικροχώρι της Δράμας. Πρωτομαγιά, μία του Μάη, κάναμε από τη Λου Πρωτομαγιά. Αυτή τη φορά μας φιλοξένησε η Αγία μας Μαρίνα και περάσαν πολύ όμορφα. Και πάμε στο 6ο Περιφερειακό Παιδικό Φεστιβάλ στην Ξάνθη. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης διοργανώνει παιδικό εθνικό φεστιβάλ, από το οποίο βέβαια δεν έλειψε και ο Σύλλογος Ποντίων Φιλωρίου με τα χορογραφικά του. Τα παιδιά πραγματικά δώσανε τον καλύτερο του σε αυτό. Η συμμετοχή του χορευτικού στα Παρκάρια είναι μια σημαντική εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Ομολογώδης Συντραγωνισμούντα, όπου συμμετείχε και το χορευτικό μας. 11 Μαΐου λοιπόν έγινε στον καθεδρικό ναό το μνημόσυνο, στην μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα έχουν διατάσσουμε και τις ευρωπαϊκές όλα εκεί και φυσικά και ο σύλλογός μας. Το ίδιο βράδυ, 11 Μαΐου, έτσι, είχαμε και τα συμμετοχή του συλλόγου στο Ελευθέρια. Πώς θα προλάβουμε εκείνη την ημέρα, τρία γράμματα δευτόχρονα ή να ξεχωρία. Χόρεψαμε λοιπόν και όσο τις βλέπω αυτές τις φωτογραφίες, θυμάμαι κάτι παλιές φωτογραφίες των παππούδων μας που χόρευαν στα Ελευθέρια της Κομωτινής. Και όταν τους συνειδητοποιείς πόσα χρόνια κρατάει αυτή η συμμετοχή, συγκλονίζεσαι. Τα νέα παιδιά δώσαν την ψυχή τους και χόρεψαν εκπροσωπώντας το Φρυλόριο και την ποντιακή μουσική χορευτική παράδοση. Τα ποντιακά σωματεία νομουροδότης και χαιρόμαστε έτσι που συμβαίνει σε όλη την περιφέρεια αυτό, τα σωματεία τα ποντιακά σε κάθε νομό όλα μαζί κάνουν από κοινού εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης. Φέτος είδαμε κοντά μας τον Αντώνη τον Παπλίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών και μας έκανε ένα ανοιχτό μάθημα για τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου και τη γενοκτονία των Ποντίων και οι εικόνες που βλέπετε είναι στο μνημείο του Χρύσανθου όπου εκεί με τα κεριά μας σε μια πολύ καταληκτική ατμόσφαιρα κάναμε μνημόσυνο με τον Προστάρι τον Μητροπολίτη μας.
Να πω βεβαίως ότι τα Ποντιακά Σωματεία της Ευρωπής συμμετέχουν και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνικού που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Και πάντα πηγαίνει ο κόσμος από εδώ εκεί. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Είναι η Θεσσαλονίκη υποδιωμάται και από εκεί στέλνουμε το μήνυμα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. 14 Μαΐου συμμετείχαμε εννοείται και στην παρέλαση. Ταπικό έθιμο. Μπήκε για τα καλά στη ζωή μας το ταπικό έθιμο. Στις 9 Ιουνίου είμαστε εκεί, σαν ταφεία, να πάμε μαζί με τους νεκρούς μας, να κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, οι νεκροί αναστέλλονται με την ανάσταση του Κυρίου, είναι ανάμεσά μας και εμείς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν στον τόπο τους, τους αποχαιρετάμε. Δεν είναι τραπέζι θλίψης, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι ένα τραπέζι χαράς γιατί εμείς υπότι συνεχίζουμε να θυμόμαστε τους νεκρούς μας και να έχουμε άλλες σχέσεις μαζί τους. Ο Άγιος Ευγένιος, αδεπροτάτου νομουροδότης. Το 22 Ιουνίου έγινε ο πανηγυρικός Εσπερινός με τα σωματεία όλα της Ροδότης. Να πω ότι όλοι μαζί με μπροστά και τώρα τον Μητροπολίτη μας, τον οποίο ζητήσαμε με το σκόσμο Ανθρωπικής Μακεδονίας και Θράκης, με όλα τα σωματεία της Ευρώπης και τα μεγάλα σωματεία της περιφέρειας, να πω το Σύλλογο Ποντίων τα Κασιτερά, όλοι μαζί προσπαθούμε, ένας είναι ο στόχος, να η αποπεράτωση του Ναού του Αγίου Ευγενείου, εννοείται με τη συγκέντρωση χρημάτων, αλλά και με την παρουσία μας εκεί. Συρών και υφριστό. Να δω πότε θα το κάνουμε επαγγελματικά αυτό το πράγμα. Πάντως προς το παρόν έχουμε ξεπεράσει τη δεκαετία που μαζευόμαστε εκεί, τις βλέπετε τις γυναίκες, κάνουμε, ζυμώνουμε, πλάθουμε, ανοίγουμε τα φύλλα. Μάθαμε κι εμείς κοντά σε αυτές τις ωραίες κυρίες να είμαστε καλές οικογυρές. Μάθαμε να ανοίγουμε φύλλα και χαιρόμαστε πολύ. 13 Ιουλίου το συναπάντημα των θρυλοριωτών, 13ο γι' αυτό, 13 Ιουλίου, 13ο συναπάντημα των θρυλοριωτών. Τα παιδιά μας ήταν διάφορα πούντια ποίηματα στην Ποντιακή διάλεκτο. Εδώ προσπαθούμε και κάνουμε μάλλον συστηματική προσπάθεια για τη διατήρηση της Ποντιακής διαλέκτου και τι καλύτερο μέσα από τα παιδιά. Το θέατρο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και να τα λοιπόν που ανέβασαν την παράσταση με τίτλο «Παιδιά βοήθεια της Χρυσάφης Σημεωμένου του Χίλαρης». Ποντιακή θεατρική παράσταση, τα απολαύσατε. Πανηγυρικός Εσπερινός, το ξεκλήσι μας, χώρος ακούντος του Μητροπολίτη μας εδώ του Παντελεήμονα. Ακολούθησε φεστιβάλ των διακόσμων παραδοσιακών χωρών. Το 23 Αυγούστου έχουμε τη συμμετοχή του πολιτικού στις Αυγουστιάτικες πολιτισμού ανάστασης που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Ροδόπης ή Τραπεζούρδα. Ήμασταν εκεί στον οικισμό Νεοπροσφύγου, στην Εκτενεπό, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Κουσμάτου Ετωλού γίνονται και εμείς ήμασταν εκεί και χορέψαμε και συμμετείχαμε. Δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε. 10η Πανελλήνια συνάντηση της νεολαίας της ΟΕΣ, της Αλκυβική, φυσικά συμμετοχή των νέων μας είναι εκεί. Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν θα μπορούσε να λείψει, εξάλλου έχουμε νεολαίους. Υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κομωτινή. Ο Δεσποτάτος μας προσκάλεσε να είμαστε εκεί. Και εμείς το κάναμε. Και ήμασταν εκεί και χαιρόμαστε που ήμασταν εκεί να καλωσορίσουμε, να υποδεχθούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αυτόν τον Πατριάρχη του Γένου, τον Μεγάλο Λάντα, και πήραμε και την ευλογία. Εννοείται ήρθε και Οκτώβριος, ούτε βρήκαμε ποτέ. Έρχεται Οκτώβριος, εμείς πάντα κατευθάμε και πήγαμε τον αγιασμό. Είπαμε, μαζέψαμε τον κόσμο και κάναμε έναν αγιασμό στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς, της σεζόν, με τον δεσιμότητα εδώ μας τον πατέρα Χρήστο, ο οποίος μας ευλόγησε και μαζέψε την ευλογία του. 28 Οκτωβρίου κάναμε εννοείται πάλι παρέλαση. Εμείς δεν ξεχνούμε ότι εδώ έχουμε θύματα στον αγώνα του 40, έτσι
τα οποία τιμούμε ιδιαίτερα. Το συνοδοσηφών με την νεολαία την παρέλασε, κατέληξε στεφάνι τόσο εδώ στο χωριό όσο και στην Κομοτηνή. Και να ένα τεράστιο γεγονός, που μακάρι να είμαστε γεροί και να συνεχίσουμε να το πραγματοποιούμε. 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της ΦΟΕΚ στη Λάρισα. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, δείτε, το φιλοξενήσαμε και εδώ στην Κομοτηνή. Τώρα τη γυρνάει, περνάει ο καιρός. Δεν ξέρω αν θα έρθει και σε εμάς, αλλά όλο και στο μόνο στην περιφέρεια μας, γιατί πραγματοποιείται κάθε φορά και σε διαφορετική περιφέρεια. Και όλοι αυτοί σου γέμουν, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε τα κάλαμα των Χριστουγέννων, από σπίτι σε σπίτι, προσφέροντας έτσι μία γεύση, μάλλον ξαναφέροντας μνήμες παιδικές στον κόσμο, δίνοντας χαρά στον κόσμο, παρά το κρύο που είχε. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι τελικά, όπως θα να βγουν τα κάλαμα, διαπιστώνουμε πόσο μακρύ είναι το χωριό μας. Πάμε εγώ να το φιλιώσουμε. Δεν το σπάει ο χρόνο. Κάθε φορά λέμε το μισό θα φτάσει στο Χριστούγεννα, τα άλλα μισό την πρωτοχρονιά. Η ομόγενη στι 27 Δεκεμβρίου. Καταλήξηκαν στην Κομοτηνή, ξεκίνησαν μια άλλη μια φορά στου δρόμου τη πόλη. Σκορπώντα το γέλιο και τη χαρά, καλεσμένοι από το Δήμο Κομοτηνή. Νομίζω ότι στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και νομίζω ότι τελικά θα γίνουν θεσμός. Έτσι λοιπόν και εμείς καθιερώσαμε τα τελευταία χρόνια και κάνουμε χριστουγεννιάτικη γιορτή με τα παιδιά. Εδώ η βοηθή του Άι Βασίλη έκανε ομορφιζωγραφικές τα παιδάκια. Κάναμε ωραίες κατασκευές με παντοπετσέτα και μια ιδιαίτερη τεχνική. Ακούσα τα παιδιά παραμύθι χριστουγεννιάτικο. Ο Άγιος Βασίλης συνοδεύτηκε από την κυρία Νατάσα Λιγκεριάδου, το φέρνει κάθε χρόνο, το συνοδεύει και το φέρνει εδώ μαζί με δώρα. Δεν έρχεται μόνο εκείνη την ημέρα, μόνο με την κυρία Νατάσα. Έρχεται δώρα χρόνια εδώ και θα έχει στα σπίτια και του μοιράζει δωράκια. Δείχεται λοιπόν τόσο το καλωσορίζει του, του χαμογελού. Κάποια δεν του πιστεύουν κιόλας, μετά να αναρωτούν τι είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι. Τελικά νομίζω ότι αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων και του Άι Βασίλη δεν θα τελειώσει ποτέ. Κάπως έτσι έγινε πολιτιστικά το 2014 για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Φιλολίου. Αφήνοντάς μας με την αισιοδοξία ότι έχουμε βρει την τραπεζιά μας στο μονοπάτι της παράδοσης. Όλα αυτά χάρη σε όλους εσάς, τα μέλη, τα παιδιά, τους χορηγούς, τους φίλους, τους ανθρώπους της ενημέρωσης.